κάποιες πολικές θερμοκρασίες οι οποίες θα διαμορφωθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης αναμένεται να προκαλέσουν αρκετά προβλήματα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Θα είμαστε κοντά στους 0 βαθμούς ακόμα και στην Ανατολική Κρήτη, περιοχές όπως η Ιεράπετρα και η Σιτία, βέβαια με θερμοκήπια. Οι συνθήκες αυτές είναι καταστροφικές σύμφωνα με τους γεωπόνους για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και για ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά βέβαια, κηπευτικά. Θέλω να πάμε και να συναντήσουμε την κυρία Αλεξία Κανακάρνη, γεωπόνος και μέλος του ΓΕΟΤΕ. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω. Οι συνθήκες κατά κάποιο τρόπο είναι κάπως επικίνδυνες, είναι καταστροφικές για θερμοκηπιακές καλλιέργειες και θέλω να σας ρωτήσω για ποιους λόγους. Εφόσον φυσικά αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ισχύσουν, σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σε θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών, πάντα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες πλήττονται. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για θερμοκρασίες ακόμα χαμηλότερες, κατά τα λεγόμενα των μετεωρολόγων. Αναφορικά τώρα με τις επιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Εξαρτάται. Δηλαδή καίγονται εντός εκτός εισαγωγικών. Να μας πείτε λίγο τι θα αντικρίσει ένας παραγωγός μετά από μια κακοκαιρία, μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο με κύριο χαρακτηριστικό τη χιονοκάλυψη, τη χιονόπτωση. Εντολική καταστροφή είναι δύσκολο να έχουμε, ναι, εκτός εάν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 βαθμών Κελσίου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Για περισσότερες από 48 ώρες, ας πούμε, και πολύ κάτω του μηδενός, στους μείον 3, μείον 4, μείον 5 βαθμούς. Γύρω στο 0 μπορεί να μην έχουμε ολική καταστροφή, έχουμε όμως ψυχρά εγκάβματα στα φυτά. Ναι. Επίσης, πολύ μεγάλη καταπώνηση στα φυτά, που σημαίνει μπορεί να μην δούμε ολική κατάρρευση της φυτείας, αλλά σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ευρωστία του φυτού. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες κηπευτικών που επηρεάζονται περισσότερο από τις χαμηλές θερμοκρασίες? Τα κηπευτικά από τη φύση τους, ως γνωστό, είναι εκτός εποχής κηπευτικά. Έτσι άλλωστε καλούνται σωστά, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Πρόκειται λοιπόν για φυτά που γονιδιακά είναι μεγάλης μέρας και ανοιξιάτικα καλοκαιρινά. Γι' αυτό και οι πέθρια καλλιεργούνται καλοκαίρι, άνοιξη-καλοκαίρι. Οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, όλα τα κηπευτικά που καλλιεργούμε στα θερμοκήπια μας, ναι, είναι μεγάλης ημέρας και θερμής εποχής. Εμείς παραδρομής τα καλλιεργούμε χειμώνα. Βέβαια τα υβρίδια έχουν εξελιχθεί και αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να επηρεάζονται σε βαθμούς χαμηλές θερμοκρασίες, να επηρεάζεται η ευρωστία τους. Η θέρμανση εντός, η απόδοσή τους, η καρπόδεση. Ακριβώς, η θέρμανση εντός μιας θερμοκηπιακής εγκατάστασης είναι απαραίτητη. Από τη μία και από την άλλη βέβαια αν είναι ένας εξοπλισμός που διαθέτουν τα περισσότερα θερμοκήπια στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, στην Ιεράπετρα, στη Σιτία. Πολύ ελάχιστα θερμοκήπια έχουν θέρμανση και όσα έχουν δεν την χρησιμοποιούν. Έχουν σταματήσει να τις χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί είναι ελάχιστες οι μέρες όπου απαιτείται, είτε και το κόστος. Ακόμα και γιατί είναι ασύμφοροι. Μπράβο. Είναι και ασύμφοροι. Το κόστος. Η προτροπή σας, η συμβουλή σας ποια είναι στους παραγωγούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Θα έχουμε κάπως ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Τι έχετε να τους πείτε? Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουν όσο μπορούν να θερμάνουν τα θερμοκήπια τους με την έννοια των αερισμών πλαϊνών και οροφής. Το γνωρίζουν, ναι, βέβαια αυτή η παραγωγή. Αυτές τις μέρες θα είναι πολύ προσεκτικοί. Θα είναι πολύ προσεκτικοί, θα φροντίσουν τα φυτά τους σε επίπεδο θρέψης, βοηθώντας τις προηγούμενες τις κακοκαιρίες ημέρες, δηλαδή τις επόμενες 2-3 μέρες που από ό,τι κατάλαβε οι θερμοκρασίες δεν θα είναι τόσο χαμηλές. Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε θρεπτικά να δώσουν τα απαραίτητα που τα φυτά χρειάζονται προκειμένου όσο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσμενείς συνθήκες. Μάλιστα. Συνήθως, ναι, οι συνάδελφοι, ναι, οι οποίοι συμβουλεύουν τους παραγωγούς, θα δώσουν αυτές τις πληροφορίες στους παραγωγούς μας. Μάλιστα. Κύριε Κανακάρνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για τις συμβουλές. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχουν γεωπόνοι, οπότε πρέπει να σπεύσουν οι παραγωγοί να αντλήσουν κάποιες πληροφορίες. Η θέρμανση, καθοριστικός ρόλος, αλλά πόσα θερμοκήπια στην Κρήτη έχουν αυτή τη θέρμανση. Λοιπόν,